Η μάχη στο ύψομα 731 ήταν μία από τις πιο κρίσιμες μάχες του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Η περιοχή είχε σπουδαία στρατηγική σημασία, αφού αποτελούσε πέρασμα για την είσοδο στην κοιλάδα του Καλπακιού. Ο πόλεμος κράτησε 15 μέρες, δηλαδή από τις 9 έως τις 24 Μαρτίου του 1941. Η μάχη λήγει με τελική νίκη των Ελλήνων. Έπειτα από τους φορδρούς βομβαρδισμούς της Ιταλικής αεροπορίας, το ύψομα 731 κατέβηκε στα 726 μέτρα, δηλαδή 5 μέτρα κάτω. Η πρώτη επίθεση των Ιταλών πραγματοποιήθηκε το πρωί της 9ης Μαρτίου του 1941, με το πυροβολικό και την Ιταλική αεροπορία να δρούν εναντίον των Ελλήνων. Κατά τη διάρκεια της ελληνικής αντεπίθεσης το 731 σκοτώθηκαν πάρα πολλοί στρατιώτες, ενώ μέχρι σχεδόν το τέλος το αποτέλεσμα ήταν αμφίροπο. Ο Δημήτριος Κασλάς ήταν ο ταγματάρχης της μάχης. Τα στρατεύματα του Αλεξάνδρου Παπάγου και του Κωνσταντίνου Δαβάκη βρίσκονταν σε γύρω περιοχές που γίνονταν μάχες. Όταν Έλληνες και Ιταλοί ήρθαν σε σύγκρουση σώμα με σώμα, οι Έλληνες επικράτησαν, καθώς γνώριζαν πάρα πολύ καλά πώς να χρησιμοποιήσουν την ξυμφολόγχη που υπήρχε στο μπροστινό σημείο του όπλου, και έτσι η μάχη έληξε με τελική και συντριπτική νίκη των Ελλήνων. Παρά την υπεροχή των Ιταλών σε στρατιώτες και πολεμοφόδια, το ύψομα 731 δεν κατακτήθηκε και προσαρτήθηκε στο ελληνικό στρατόπεδο της περιοχής.